Εδώ λέει, βασίμ, πήγαμε καλά, δεν είχαμε τύχη. Κανοποιημένος από τον αγώνα της ερευνητικής εμφανίσεως βασίμ. Στη δηλώση και μετά τον αγώνα, ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα ακολούθησε πλάνο, είχε ευκαιρίες, θα μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Έπρεπε να κερδίσει 7-0. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Το 7-0 το βάλα μόνο. Προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι νέο. Είδαμε θετικά πράγματα. Οπότε συγχαίρω τους παίκτες μου. Ποιους παίκτες σου συγχαίρε? Σε πήρε για πλάκα η Ιταλία? Ποιους παίκτες? Δηλαδή για πλάκα σε πήρε μια Ιταλία. Παραδείγματος χάρη, η οποία δεν είναι με τίποτε η παλιά Ιταλία. Εκτός από το Γιάννη Φετματζίδη, καθώς ο Άζος το άργησε να πάει, λέει, στο γεύμα κτλ. Για πρόοδο της ομάδας και ευκαιρία να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, μετά έκανε λόγο Λιμνιός Μπακασέτας Χατζηδιάκος στις δηλώσεις τους. Και ναι, από όλη να αυτή την ιστορία, ορίστε. Να το σου πάνε. Ναι. Ναι. Αγνώστον στοιχείο, μωρέ, έρχεται κάθε προπονητής, δηλαδή. Πού θα περπατήσεις τώρα, παραδείγματος χάρη, με αυτή την εθνική ομάδα που κατέβασες χτε? Απεκλείστηκες. Ναι. Τι θα διεκδικήσεις με αυτούς? Πού μπορεί να πας με αυτούς? Μουντιάλ στο Κατάρ, όχι. Βέβαια. Πού θα πας? Κοροϊδεύει. Να παίρνει τα λεφτά, συμπληρώσει ένα-δύο χρόνια, σας άφησε ομάδα. Ποια ομάδα? Να τρως 3 και 4 γκολ και να αφήνεις έξω παίχτη σαν το Μάνταλο? Φορτούνης είναι τραυματίας. Και άλλους παίχτες που μπορείς να δουλέψεις, να παίξεις τριάδα. Θα πάρεις, κύριε τον Παπασταθόπουλο, τι σου έκανε και ο Μανολάς. Θα παίξεις με δύο στόπερα αυτούς τους δύο, με πίσω τον Σιώβα. Αυτό που λέγαμε. Mm-hmm. Θα πας, συμπληρώσεις. Αυτή δεν είναι εθνική ομάδα που κατέβηκες. Θα παίζεις, θα λες βελτιώνουμε και σ' όλα θα είσαι έξω. Σ' όλα θα είσαι έξω. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι.